σήμερα πρωτομαγιά παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης, σταματωμένα ηρωικά ίχνη του Σικάγο του Μάη του 36 εδώ στη Θεσσαλονίκη, της Κεσαριανής το 44, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε. Σήμερα που όλα τα παπαγαλάκια και οι απολογητές του συστήματος προσπαθούν να πείσουν τη νέα γενιά ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, ότι οι θυσίες των εργαζόμενων είναι μονόδρομος για το σύστημα της εκμετάλλευσης, ενώ η θυσία του αγώνα πάει στο βρόντο. Σήμερα, ως κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, πλάι στο κόμμα μας το ΚΚΕ, τιμάμε αυτούς που έδωσαν νόημα στο σύνθημα «Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό». Αυτούς τους πρωτοπόρους εργάτες, τους κομμουνιστές, που ανέδειξαν με τη συμμετοχή τους στον αγώνα τη δύναμη της εργατικής τάξης, τη δύναμη της οργάνωσης, τη δύναμη της αλληλεγγύης. Τους θυμάμαι και υποσχόμαστε ότι οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες. Η καλύτερη τιμή σε όσους αψήφισαν την τρομοκρατία, τους μηχανισμούς του αστικού κράτους, τις φυλακές, τις εξορίες, η καλύτερη τιμή σε όλους αυτούς είναι να συνεχίζεις τον αγώνα στο σήμερα με το μάτι στραμμένο στο αύριο, στο μέλλον της ανθρωπότητας. Κάτω από τις ίδιες κόκκινες σημαίες για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν, μέσα σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου που οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα μονοπόλια σε όλο τον πλανήτη για το μοίρασμα των αγορών, αναδεικνύεται η σημασία του οργανωμένου αγώνα. Η άμεση και βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο και ταυτόχρονα το γεγονός ότι ο λαός και η νεολαία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτού του πολέμου, με τις συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τις συνέπειες που εκφράζονται στην ακρίβεια, στις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Σε συνθήκες σήμερα, όπου το αντεργατικό οπλοστάσιο που διαμόρφωσαν τα κόμματα του συστήματος, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση κάνοντας τη ζωή κόλαση για τον εργαζόμενο και τον νέο άνθρωπο. 136 χρόνια μετά την κατάκτηση 8 ώρων δουλειάς, 8 ώρων ανάπαυσης και 8 ώρων για ό,τι θέλουμε, όπως έλεγαν οι εργάτες του Σικάγο, 136 χρόνια μετά η ζωή των εργατών, όπως στην Κόσκο, θυσιάζεται για τα κέρδη των εργοδοτών. 136 χρόνια μετά, για χιλιάδες νέους κυριαρχεί η μισοδουλειά και η μισοζωή, το άγχος και η ανασφάλεια για το αύριο, και 136 χρόνια μετά, για όλους αυτούς τους λόγους, συνεχίζουμε σε όλους τους χώρους να οργανώνουμε την πάλη, να δυναμώνουμε την ενότητα από τα κάτω του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τους απεργούς της E-Food, με τους απεργούς της Costco, με τους απεργούς στα πετρέλαια Καβάλας, της Λάρκο, του Βαρβαρέσου, τους αγωνιζόμενους αγρότες, όλο τον αγωνιζόμενο λαό και τους λαούς όλου του κόσμου. Είμαστε περήφανοι που ανάμεσα στους απεργούς εργάτες που έβαψαν τα νατοϊκά οχήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις βάρβαρες επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής που ακολούθησαν συλλήψεις, ήταν δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ένα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και άλλοι σύντροφοί μας. Είμαστε περήφανοι που όταν τα κόμματα του ευρωνατοϊκού τόξου, άλλα πιο ανοιχτά και άλλα πιο τροπαλά, χειροκροτούσαν τον Ζελένσκι και τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή, τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια και ταυτόχρονα φωτεινά. Είμαστε περήφανοι για τους εργάτες της Τρένοσε που αρνήθηκαν να ξεφορτώσουν βαγόνια με στρατιωτικό υλικό του ΝΑΤΟ. Για τους νέους στρατευμένους από άκρη σ' άκρη στη χώρα μας που με επιστολές τους λένε ότι υπηρετούν το λαό μας και τα συμφέροντά του και δεν έχουν καμιά δουλειά έξω από τα σύνορα. Συνεχίζουμε παντού, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, τις σχολές, να διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις
ώστε τα μεγάλα γεγονότα που είναι μπροστά μας, στα μεγάλα γεγονότα που είναι μπροστά μας η λαϊκή πάλι να ξεμπερδέψει μια για πάντα με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Για την πραγματική ελευθερία, φιλία και συναδέλφωση των λαών. Μια προοπτική που μόνο η εξουσία της εργατικής τάξης μπορεί να εγγυηθεί και να φωτίσει, μόνο οι νέες, ανώτερες κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής μπορούν να εξασφαλίσουν. Σας καλωσορίζουμε στο μεγάλο λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας. Καλούς αγώνες και καλή διασκέδαση.